Αφού του έγινα ιερέας, με βρήκε η συκοφαντία. Πότε με τον έναν τρόπο, πότε με τον άλλον, με πίκραναν πολλοί άνθρωποι με κατηγορίες που δεν ήταν αληθινές. Αυτό γινόταν επανειλημμένα, τόσο πολύ, που είπα «Θεέ μου, πάρε με!» Και τελικά ο Θεός με πήρε. Έπαθα ανακοπή στην Αθήνα. Αμέσως με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί προσπάθησαν, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και στο τέλος είπαν «Δεν γίνεται τίποτα με τον ασθενή αυτόν». Και τι δεν έζησα τις 6 αυτές ώρες που είχα πεθάνει. Ένιωθα τον άγγελό μου να με περιβάλλει σε μια πορεία που στην αρχή ήταν κάπως δύσκολη, αλλά αμέσως μετά ανωδική, προς ένα θεσπέσιο γλυκύτατο φως. Στη διαδρομή, πολλοί δαίμονες με κατηγορούσαν. «Πού τον πας?» Ήταν φιλοχρήματος, είχε χρήματα δικά του. Ο Άγιος Άγγελος όμως τους έλεγε «Δεν είναι αλήθεια, τα χρήματα που είχε ήταν του μοναστηριού και τα διαχειριζόταν». Τελικά φτάσαμε σε ένα μέρος που φαινόταν να είναι σύνορο 2 περιοχών. Εκεί άκουσα τον διάλογο που έκανε ο Άγγελός μου με την Υπεραγία Θεοτόκο. Άκουσα και τη γλυκύτατη, αλλά κάπως αυστηρή φωνή της. Ο άγγελός μου έλεγε «Υπεραγία Θεοτόκε, να τον οδηγήσω στη βασιλεία του Υιού σου». Και εκείνη απάντησε «Όχι, γιατί έχει μια σοβαρή αμαρτία». Και της είπε ο άγγελός μου «Ήταν καλός, έχτισε μοναστήρι, βοήθησε ψυχές να σωθούν». «Αυτό είναι αλήθεια», απάντησε η Θεοτόκος, «αλλά δεν έκανε υπομονή στον αγώνα του και έλεγε στον Υιό μου συνέχεια, πάρε με και πάρε με». Λοιπόν, πήγαινε τον πίσω να τελειώσει με υπομονή τον αγώνα του και μετά θα έρθει και στη βασιλεία του Υιού μου. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, μπήκα ξανά στο σώμα μου. Σιγά σιγά επανήλθα και από τότε κάνω υπομονή σε ό,τι επιτρέπει η αγάπη του Θεού. Πρέπει να κερδίσουμε τον παράδεισο, αδελφοί μου. Πρέπει με την υπομονή μας να κερδίσουμε την ψυχή μας. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.